Καθώ σήμερα προγραμματίστηκαν συναντήσει στο Υπουργείο Γεωργία, στόχο ήταν να συζητηθεί ξανά το διάταγμα με του εμπλεκόμενου. Οι αγελαδοτρόφοι όμω αρνήθηκαν να παραστούν, το γιατί θα μα το μεταφέρει η Κωνσταντίνα Δημητρίου. Ακριβώ, Μιχάλη, χωριστέ συναντήσει με όλου του εμπλεκομένου, είχε σήμερα Υπουργό Γεωργία σε μια προσπάθεια να καθοριστεί η ελάχιστη ποσόστοση συμμετοχή του Εγωπρόβιου Γαλακτό για τα Χαλούμι ΠΟΠ μετά και την πενταετή μεταβατική περίοδο που δόθηκε από τι Βρυξέλλε. Στι 4 το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη συνάντηση με την Συντονιστική Επιτροπή. Επιτροπή με του ίδιου, αφού είχαν φτάσει στο Υπουργείο, να αρνούνται να παρακαθίσουν στη σύσκεψη, καθώ πρόλαβε να διαρρεύσει το διάταγμα. Ενοχλημένοι ανέφεραν πω οι αποφάσει ήταν προκατηλημένε και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για το Θεαθήνε. Με βάση την πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο, η ποσόστοση στο γάλα θα παραμείνει στο 25% όπω είναι σήμερα, από τι 10 Ιουλίου μέχρι και τι 15 Αυγούστου, ενώ η ελάχιστη αναλογία υγιεινού και πρόβιου γάλακτο για την περίοδο μεταξύ τη 16 Αυγούστου του 2024 και τις 15ης Φεβρουαρίου θα ανέρχεται στο 19% και την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου Ιλίου 2025 αυξάνεται στο 30%. Οι ομάδες των εγωπροβατοτρόφων ζήτησαν τον καθορισμό ενιαίας ποσόστησης, για ολόκληρο τον χρόνο, ενώ οι αγελοδοτρόφοι τόνισαν πως ενώ η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα μετρήσουν το εγωπρόβιο γάλα, δεν το έπραξαν Άλυστη. με τα ποσοστά που δίνουν σήμερα να μην υπάρχουν. Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε να παρακολουθήσουμε κυρίες και...